μείνω μέσα. Εντάξει, με τόσο καλή μέρα δεν μπορεί να κάτσει όλη την ημέρα σπίτι. Μένουμε σπίτι, πόσο να μείνει. Σε σπίτι να μείνει και όταν σε βαρέσει μόνο αυτό. Μείναμε 10 ώρε στο σπίτι, πόσο να μείνουμε παραπάνω. Όσο ο ιό κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Δεν βλέπουμε εμά πολλέ και είστε κολλητά κολλητά κορίτσια. Όχι, δεν προσέχουμε. Άμα είναι να κολλήσουμε, θα κολλήσουμε. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν είμαστε όπω παλιά. Ήταν παραλήθεια. Άμα είναι να κολλήσει, κολλάσει σκότερο που μιλάμε. Ναι, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο και για τους άλλους, όχι μόνο για εσάς. Εντάξει, έλεγε. Άντα γιάρε που θα με τρελάβετε. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Όχι, γιατί να μείνουμε σπίτι για να μας πιάσει κατάθλιψη. Τον κορονοϊό το φοβάστε. Πά, καθόλου. Τι σημασία. Πίνουμε κανένα τσιμπουράκι και είμαστε εντάξει. Είμαι εντάξει. Okay. Αυτό τα πολεμάει όλα. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες. Κοινωνήσατε? Βεβαίως. Δεν φοβάζετε τον κορονοϊό? Καθόλου. Τι να φοβηθώ. Όταν παίρνουν το συστό μέσα μου, γιατί να φοβηθώ. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τις κλειδιά. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Σπίτι, γιατί δεν μένουμε. Πόσο να μείνουμε, 2 ώρες, 3 παραπάνω δεν γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι έγινε σαν αντισηπτικά. Μόλις άνοιξε το σούπερ μάρκετ, εξαφανίστηκαν όλα με τη μία. Πρώτα. Όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Θα συνεχίζετε να έρχεστε στην εκκλησία. Φυσικά! Δουλειές, συνατρίσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά λέω ότι όταν έχει μια απόσταση, καλύτερα βγαίνει στον καθαρό αέρα. Από το να κάθεσαι μέσα στο σπίτι. Νόμιμο, έτσι. Δεύτερον, όχι baby sitting στα εγγόνια. Σε ανοιχτό χώρο είχαμε. Νομίζω ότι εντάξει, δεν θα γίνει τόσο, να πάρει λίγο οξυγόνο και να ξαναπάμε στο σπίτι. Θα μου πείτε τώρα οι χιλιάδες, τι όμως αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει, τι να κάνουμε. Το κοιτάκι, το μάντρεμα και παίρνουμε το αντίδωρο και τρώμε το χέρι που κάνουμε στις καρέκλες. Τρίτο, στο πρώτο σύμπτωμα, βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε το τηλέφωνο μέσα στο γιατρό μας. Ήρθατε εκκλησία, δεν φοβηθήκατε τον. Γιατί να φοβηθούμε, τι να φοβηθούμε. Στο Χριστό ήρθαμε. Μέτρα πρόληψης πήρατε πριν, ε? Όχι. Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Επιστρέψαμε από τους ιερούς τόπους με ευλάβεια και ευλογία και δεν φέραμε κανέναν κορονοϊό και ούτε κανέναν άλλον ιό. Σας φέραμε την ευλογία από το Ιεροσόλυμα. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Στο σπίτι όχι. Στο σπίτι είναι άλλος κορονοϊός εκεί. Είναι γυναίκα. Κάτσουμε εκεί, πάει, πεθάνατε.